Τώρα σε μια άλλη κυρία της πολιτικής, αυτή τη φορά, την γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Καλημέρα, κυρία Γεροβασίλη. Καλημέρα σας, κυρία Γεροβασίλη. Καλή σεζόν να έχουμε και να έχετε κι εσείς. Βλέπω πολύ μπραντεφέρ. Σωστό, σωστό. Δυσκολάκι το βλέπω. Τώρα, ένα ερώτημα που το ακούω, άκουσα το πρωί και το χείρι και για τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι όσο είναι στην πολιτική, θα θυμάται πάντα, λέει, τη χθεσινή μέρα στη Βουλή. Και αναρωτιέται γιατί ψηφίσατε όχι σε αυτή την τροπολογία, η οποία επί της ουσίας τι κάνει, ποινικοποιεί κάποιον που θέλει να πάρει πλαστό πιστοποιητικό και ψάχνει να βρει, όπως είπε η κυρία, ένα λαμόγιο γιατρό να του το δώσει. Γιατί ψηφίσατε όχι? Κοιτάξτε, νόητα. Αυτό το οποίο συμβαίνει με την ακίνηση, σοβαρό θέμα, ναι. με τον τρόπο που συζητούνται και ψηφίζονται τα νομοσχέδια στη Βουλή, είναι κάτι το συγκλονιστικό. Δηλαδή έρχονται τροπολογίες. Οι τροπολογίες συνήθως έρχονται με μερικά άρθρα. Ναι. Κυρίως εμφανίζονται ως μικρά ή μεγάλα νομοσχέδια. Και βεβαίως, ενώ εμπεριέχουν άρθρα, αυτό το οποίο υποχρεούται να κάνει βουλευτής είναι να ψηφίσει ναι ή όχι επί του συνόλου. Σωστά. Όταν συμφωνείς λοιπόν σε ένα άρθρο, αλλά διαφωνείς σε άλλο άρθρο, ναι. Δεν έχεις τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο νομοθέτησης να... Σε ποιο άρθρο της τροπολογίας λοιπόν διαφωνούσατε και δεν μπορούσατε να την ψηφίσετε στο σύνολο? Κοιτάξτε. Γιατί εγώ... Για να κάνουμε τη συζήτηση. Μισό λεπτό, επειδή είδα την τροπολογία, όλη η τροπολογία αναφέρεται στον COVID και στις συνέπειες που πρέπει να έχει κάποιος που παρανομεί. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει συνέπειες, δεν το κάνουμε. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο θέθηξα και το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί η κυβέρνηση. Ναι. Το άλλο θέμα, το οποίο είναι ένα μεγάλο ζήτημα και έχουμε καλέσει την κυβέρνηση για να μιλήσουμε γι' αυτό, είναι οι συνέπειες του μη εμβολιασμένου. Ναι. Θα θυμάστε ότι δεχτήκαμε εξ αρχής την υποχρεωτικότητα στο προσωπικό των εργαζόμενων. Αλλά χωρίς υποχρεωτικότητα. Γιατί πάλι ζητάτε να παγώσει ο νόμος, πάλι λέτε με την πειθό. Εμείς λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν τρόποι. Κοιτάξτε, το μέτρο το οποίο πρέπει να παίρνεις κάθε φορά είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να είναι αναλογικό και το οποίο θα πρέπει να μην είναι εξοντωτικό. Ναι. Διότι όταν στον άλλον του λες χάνεις τη δουλειά σου, δηλαδή δεν μπορείς να θρέψεις την οικογένειά σου, εκεί βεβαίως χάνεις τη δουλειά σου και χάνεις και τη σύνταξή σου και την ασφάλειά σου κλπ. Ναι, αλλά και ο άλλος μπορεί να χάσει τη ζωή του. Δεν είναι ακόμη πιο εξοντωτικό, κύριε Γεροβασίλη? Υπάρχουν τρόποι. Και μετά υποχρεωτικό. Ναι, ποια, τι θα προτείνατε, αναστολή και να παίρνει μισθό? Κύριε Γεροβασίλη, πριν πάμε σε αυτό, μισό λεπτό, πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου πείτε με ποιο άρθρο της χθεσινής τροπολογίας διαφωνούσατε. Δεν θυμάμαι να σας πω τα άρθρα. Δεν θυμάμαι αριθμούς. Όχι, όχι. Λοιπόν, λέω στην ουσία του, στην ουσία του. Δεν λέω να μου πείτε τον αριθμό. Δηλαδή, με ποια διάταξη διαφωνούσατε της τροπολογίας και δεν την ψηφίσατε συνολικά? Ας πούμε, λέει αυστηρά τα πρόστιμα. Διαφωνούμε στο εξαντλητική ποινή των ανθρώπων της υγείας ή σε άλλες δουλειές, διότι αυτό θα επεκταθεί, όπως γνωρίζετε, το οποίο εξοντώνει τους ανθρώπους. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν μέτρα. Υπάρχουν στην παιδεία μπήκαν τα υποχρεωτικά τεστ τα οποία πληρώνει ο άνθρωπος από την τσέπη του. Άρα τότε μη για, το, για τον λοιπόν γιατρό ο οποίος δεν θέλει να εμβολιαστεί. Τι να κάνει, τι προτείνετε? Σας θυμίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι, κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία συζήτηση πρέπει να έπρεπε να την έχουμε κάνει. Ναι. Δεν είμαι εγώ αυτή η οποία αυτή τη στιγμή θα αποδώσω τις ποινές. Πάντως, στην διάταξη, λοιπόν, λεπτό, στη διάταξη της τροπολογίας, προφανώς στην υποχρεωτικότητα θα υπάρχει μια αρνητική επίπτωση. Ναι. Ναι, τι επίπτωση, ναι, αλλά κάνετε... Να έρθει η κυβέρνηση να το συζητήσουμε μαζί με τους ειδικούς. Μάλιστα. Στη διάταξη τη χθεσινή που λέει λοιπόν πρόστιμο, μισό λεπτό, πρόστιμο 5.000 ευρώ σε αυτόν που ψάχνει να βρει πλαστό και 5.000 ευρώ σε αυτόν που του δίνει το πλαστό. Με αυτό συμφωνείτε? Συμφωνούμε με τη διάταξη η οποία δίνει ποινές
στα πλαστά πιστοποιητικά. Άρα με αυτό που σας λέω τώρα συμφωνείτε. Προφανώς δεν είναι τίποτα την πράγμα. Γιατί δεν το ψηφίσατε. Ξέρετε γιατί το ρωτάω. Σας εξηγώ. Καλά κάνετε. Γιατί πρέπει να το κατανοήσουμε το θέμα. Ακούστε με λίγο. Τουλάχιστον εγώ να μπορώ να εκφραστώ στο σύνολο της σκέψης. Το ρωτώ γιατί. Ναι. Γιατί από το πρωί διαβάζω ότι δεν ψηφίσατε την τροπολογία και σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι λέτε ναι σε όλους αυτούς που παρανομούν. Άρα, κρίνετε το μάτι. Λέω χθες πριν, μισό λεπτό. Χθες πριν ψηφίσετε, όχι. Μια κουβέντα να πω. Δεν θα υποκύψω στη συζήτηση. Δεν χρειάζεται να υποκύψετε. Ότι για τα ζητήματα της αποτυχίας του εμβολιαστικού προγράμματος ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν είπαμε, δεν λέμε εμείς αυτό. Δεν έχουμε πει αυτό. Είναι το αφήγημα. Αυτό λέει η κυβέρνηση, εμείς δεν το λέμε. Εμείς κάνουμε μια συζήτηση με την κυρία Γεροβασίλη, η οποία μάλιστα, την οποία σας εκτιμούμε και πάρα πολύ και το ξέρετε αυτό. Αλλά ακόμη δεν ακούμε καθαρές απαντήσεις. Δηλαδή, ειλικρινά πιστεύετε ότι μετά από τόσο καιρό και αφού έχει δοκιμαστεί το εμβόλιο σε πάνω από 1.200.000.000 πολίτες, εάν καθίσουμε σε ένα τραπέζι ξανά, καθίσει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, οποιοσδήποτε, όλοι μαζί και οι γιατροί, θα πιστούν οι γιατροί να πάνε να εμβολιαστούν? Δηλαδή τι παραπάνω θα τους πει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Πλεύρης και η Όλγα Γεροβασίλη, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, θα βάλω και εσάς, από αυτά που έχουν πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας? Δηλαδή μήπως δίνουμε μία μάχη με τον άνεμο? Αυτό αναρωτιέμαι και χάνεται πάλι χρόνος, κυρία Γεροβασίλη, και θα μας χτυπήσουν. Εκτιμώ ότι είμαστε σε δύσκολη φάση με όντως αποτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος, διότι είναι πολύ μικρά τα ποσοστά του πληθυσμού τα οποία έχουν εμβολιαστεί. 55%, τραγικό. 55%. Τραγικό. Και υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε μεγάλη ηλικία. Αυτό είναι προβληματικό. Και βεβαίως θα πρέπει να πιστούν οι πολίτες για να εμβολιαστούν. Είμαι από αυτούς που βεβαίως εμβολιάστηκα εξ αρχής και βεβαίως έχω και μια οικογένεια με τρία παιδιά, τα οποία και τα τρία μου παιδιά έχουν εμβολιαστεί. Μπράβο σας. Λοιπόν, αυτή είναι η θέση μου και πιστεύω ότι τα εμβόλια είναι επίτευγμα της επιστήμης, τα οποία έρχονται για να λύσουν στην ανθρωπότητα μεγάλα ζητήματα. Εδώ έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται. Γιατί φοβούνται? Γιατί έχουμε τους αρνητές, έχουμε κάποιους ανθρώπους με τις ιδιορυθμίες σαν αυτές που εμφανίσατε στο ηχητικό προηγουμένως. Ναι. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και νομίζω ότι αυτοί δεν μπορούν να πιστούν με κανένα τρόπο. Με τίποτα. 12,5% είναι αυτό. Ωστόσο, τους αφήνουμε οι άλλοι. Εάν όμως είχαμε το 80% ή το 90% του πληθυσμού εμβολιασμένου, προφανώς αυτή δεν θα ήταν θέμα το οποίο θα απασχολούσε την ανοσία. Εδώ βλέπουμε. Συνέβαινε διαχρονικά με αρνητές εμβολίων. Κυρία Γεροβασίλη, εδώ βλέπουμε όμως να χτίζεται ένα κύκλωμα. Δηλαδή αρνητές που ψάχνουν να βρουν γιατρούς, όπως είπε η κυρία Λαμό, για να τους δώσουν παράνομα πιστοποιητικά. Γιατρούς να δίνουν παράνομα πιστοποιητικά. Κυκλώματα να ζητάνε 100 και 200 ευρώ προκειμένου να χορηγήσουν. Άρα εδώ γίνεται μια μπίζνα. Θα πρέπει να είναι αυστηρές σε αυτή την μπίζνα την οποία περιγράφεται. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Θα κάνετε δική σας πρόταση ως ΣΥΡΙΖΑ. Να πείτε ότι εγώ δεν θέλω τα 5-10 χιλιάρια, έχω άλλη πρόταση. Συγκεκριμένη, γιατί δεν ακούμε. Λέτε ναι, ένα γενικό ναι, αλλά όταν μπαίνουμε στο ειδικό. Συγγνώμη, κυρία Κοράη, θέλετε να πείτε ότι δεν ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία χθες, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να τιμωρήσει τους ανθρώπους που οργανώνουν τέτοιου τύπου? Αυτό λέει ο κόσμος. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε τίποτα. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει θέση. Δεν έχει θέση καθαρή. Μετά λοιπόν τον Δράκο, που χάσαμε τον Δράκο, χάσαμε τον Παύλο Πολάκη Φερρυπίν, από το αφήγημα του αντιεμβολιαστικού του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να βρούμε έναν άλλο Δράκο. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Δεν το αποδίδω σε εσάς. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει σαφή γραμμή. Εγώ που ρωτώ για το εμβολιαστικό πρόγραμμα και για την τεράστια αποτυχία και για το ότι βρέθηκε τρόπος σε αυτό το πολύ καλά οργανωμένο ψηφιακό σύστημα να υπάρχουν αποτυπώματα στο σύστημα τα οποία δεν ανοιχνεύει, δηλαδή αυτού ο οποίος εμβολιάζει, δεν εμβολιάζει, αλλά δηλώνει με έναν τρόπο ότι εμβολιάστηκε, το πλαστό δηλαδή, δεν το ανοίχνει αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Αυτό είναι. Άρα ήταν μία τρύπα στο σύστημα το περίφημο, το οποίο θα έπρεπε
ταχύτατα. Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε. Ένα ερώτημα έχω να κάνω. Να ψάξουν να βρούνε την τρύπα και να την καλύψουν. Η τρύπα στο σύστημα είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει, διότι θα τους κυνηγήσεις, αλλά μέχρι να τους κυνηγήσεις και μέχρι να τους βρεις θα περάσει χρόνο, και δεν έχει λύσει το πρόβλημα. Τώρα, το πρόβλημα μας, το εμάς λέει το μεγάλο Γιάννο Βασίλη αυτό, μισό λεπτό κύριε Γιάννο Βασίλη, επειδή επίσης είπατε και σωστά ότι ως ΣΥΡΙΖΑ δεν είστε κατά αυτών που διακινούν ή ψάχνουν παράνομα πιστοποιητικά. Είστε κατά, αυτό εννοώ, ότι είστε κατά, δεν είστε υπέρ, συγγνώμη. Δεν θα έπρεπε χθες, πριν ψηφίσετε το όχι, να κάνει ένας ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος ή ο εισηγητής μία δήλωση για να πει ότι εμείς είμαστε υπέρ, αλλά επειδή η τροπολογία έχει και κάποια άλλα άρθρα με τα οποία διαφωνούμε, κοιτάξτε, γι' αυτό κοιτάξτε, και δεν την ψηφίζουμε. Επειδή δεν παρακολούθησα την δήλωση, την οποία την τοποθέτηση που έγινε από την πλευρά κοινοβουλευτικού εκπροσώπου χθες, δεν την παρακολούθησα, δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε εσείς. Όχι, εγώ απλά είδα το αποτέλεσμα και ακούω σήμερα και υπουργούς να λένε μα είναι δυνατόν να μην ψηφίζουν υπέρ της ποινικοποίησης τέτοιων παράνομων πρακτικών. Εντάξτε, τώρα το τι λένε οι υπουργοί είναι κάθε φορά διαστρέβλωση. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Κάθε φορά διαστρεβλώνεται για να πάει το αφήγημα εκεί που επικεντρώνεται στην αντιπολιτιστική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πάγια τακτική. Λοιπόν, επί της ουσίας η θέση του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς ήταν πεντακάθαρη και είναι. Εμείς μιλήσαμε για την καμπάνια του εμβολιασμού και για την καμπάνια πειθούς, η οποία ξέρετε ότι όταν το 20% περίπου αυτών οι οποίοι δεν εμβολιάζονται δηλώνουν φόβο, ναι. Αυτό ο φόβος δεν καταστέλλεται, ξέρετε, με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη. Όχι βέβαια, ούτε με του Τσίπρα, ούτε με κανένας. Ο φόβος καταστέλλεται με συζήτηση και ενημέρωση, όπως συμβαίνει για όλα όσα φοβούνται οι άνθρωποι. Εδώ λοιπόν στοχευμένη καμπάνια έχουμε προτείνει. Στοχευμένη καμπάνια και συζήτηση με επιστημονικούς όρους, καμπάνια πειθούς των ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν φόβο. Διότι υπήρχαν οι αντικρώμενες απόψεις, τις οποίες άφηνε η κυβέρνηση να εκδηλώνονται όλο αυτόν τον καιρό. Μα ήταν παγκόσμιες αυτές, αν σας θυμίζω. Ή αλλιώς συγκρώμενος, να σας πω κάτι. Άλλα μας έλεγαν στην αρχή, δεν είναι τώρα μόνο ελληνικό. Το παγκόσμιο δεν είναι άλλωστε για όλα. Έχουμε ένα εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό. Το οποίο η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση δεν ακολούθησε ούτε τις οδηγίες της Επιτροπής των Επιστημόνων, της Επιστημονικής Επιτροπής, όσον αφορά τα μέτρα τα οποία κάθε φορά έπρεπε να πάρει. Και απ' την άλλη έβγαιναν οι υπουργοί της κυβέρνησης. Σας θυμίζω το Αλαλούμ με το AstraZeneca, όπου κάθε υπουργός είχε και μία άποψη, χωρίς να είναι ειδικός. Τα είχαμε επικρίνει και εμείς από εδώ, έτσι, κύριε Γεροβασίλη. Εγώ το AstraZeneca έκανα, βέβαια. Δεν με επηρέασε κανένας. Προφανώς. Θα μπορούσα να το αλλάξω. Πάρα πολλοί κόσμος το έκανε. Βέβαια. Πάρα πολλοί κόσμος. Σας μιλάω τώρα για τον τρόπο με τον οποίο η αμφιβολία εμπεδόθηκε στο μυαλό αρκετών ανθρώπων. Κυρία Γεροβασίλη, να έρθουμε στο τώρα, σας παρακαλώ. Στο τώρα που είναι επίμαχο, μπαίνει φθινόπωρο χειμώνας. Για να λύσεις το πρόβλημα, θα πρέπει να κάνεις διάγνωση, κυρία Κορέη. Ωραία. Η διάγνωση λέει ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν ευθύνες από το δημόσιο λόγο. Τις έχετε, βεβαίως. Το οποίο θα πρέπει με μια καμπάνια καταρχήν, την οποία δεν τη βλέπω και πουθενά να συμβαίνει. Ενώ μιλάμε όλο τον Αύγουστο για το ζήτημα αυτό, δεν έχω δει να ξεκινήσει μια καμπάνια στοχευμένης ενημέρωσης κοινού. Δηλαδή, ο γονιός που φοβάται για το παιδί είναι ένα target group. Ακούω μια πρόταση. Την ακούω και αυτή την πρόταση. Έτσι, δηλαδή, αυτά είναι σοβαρά εργαλεία, τα οποία εμπεδώνουν το αίσθημα της ασφάλειας. Ωραία. Διότι να το τιμωρητικό μόνο, μόνο δεν εμπεδώνει το αίσθημα της ασφάλειας, το αντίθετο, γεννάει και αντανακλαστικά αρνητικά. Συμφωνούμε. Τα βρούμε μπροστά μας. Στον και δεν θα τα βρει μπροστά του συγκεκριμένος άνθρωπος, θα τα βρει η κοινωνία. Συμφωνούμε. Γι' αυτό έχει βεβαίως ευθύνη η κυβέρνηση να πείσει. Κυρία Γεροβασίλη, πάμε όμως και σε αυτό που ισχύει τώρα. Εσείς τι προτείνετε για τον γιατρό, ο οποίος έχει μπει σε αναστολή, τον χρειαζόμαστε, συνεχίζει να αρνείται να εμβολιαστεί, τι συνέπεια να έχετε κάποια πρόταση συγκεκριμένη ή η νοσηλεύτρια. Οι γιατροί όπως ξέρετε είναι εμβολιασμένοι στο 95%. Ναι. Και το υπόλοιπο 5% ενδεχομένως είναι άνθρωποι και είμαι βέβαιη γι' αυτό ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ειδικούς λόγους
που έχουν ως αντένδειξη τον εμβολιασμό. Επομένως, δεν είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε. Όσον αφορά το προσωπικό των νοσοκομείων. Ναι, αλλά αυτός είναι χάνει το μισθό του. Για αυτά, τον χάνει, για αυτούς δεν μπορούμε τρεις... να... Δηλαδή για τον έναν θα ασχοληθούμε. Όχι, δεν καλά, επηρεάζει. Πάμε στις νοσηλεύτες. Χριστίνα μου, μισό λεπτό. Ναι. Κυρία Γεροβασίλη, λοιπόν, έχουμε 3.000 γιατρούς με βάση αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης προχθές στα στοιχεία που έδωσε, που είναι, δεν έχουν εμβολιαστεί και είτε βγαίνουν σε αναστολή είτε οτιδήποτε άλλο. Για αυτούς τους 3.000 γιατρούς, τι πρέπει να γίνει. Για να είμαι καθαρή, ο γιατρός ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί δεν μπορεί να νοσηλεύει ασθενείς. Ξεκάθαρη. Άρα σωστά, ξεκάθαρη, έχει ανασταλεί, λοιπόν, σωστά έχει ανασταλεί η εργασία του. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ της υποχρεωτικότητας του υγειονομικού προσωπικού, όπως σας είπα. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, τι συνέπεια να έχει. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι το μέτρο στους εκπαιδευτικούς, ας πούμε, για να, που, κάνουν και, που κάνουν το τεστ από μόνοι τους, είναι ένα μέτρο. Θα το συζητήσουμε αν είναι αποτελεσματικό, διότι εδώ ξέρετε τι συμβαίνει. Σήμερα με τα παγκόσμια αυτά τα δεδομένα τα οποία γνωρίζετε κι εσείς, ο εμβολιασμένος μεταδίδει. Και ο εμβολιασμένος μεταδίδει. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα λοιπόν μια σοβαρή συζήτηση θα εμπερίχει το τι μέτρο και πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί και ο εμβολιασμένος. Και αυτό δεν γίνεται παρά με μαζική ιχνηλάτιση και μαζικά τεστ. Μάλιστα. Άρα λέτε να κάνουν και τα μαζικά τεστ, ξέρετε, να κάνουν τεστ και οι εμβολιασμένοι. Και με πολύ συχνά μπορεί να απαιτείται. Λέμε λοιπόν ότι εδώ είναι να συζητήσουμε άλλα ζητήματα. Ναι, αλλά πάλι στον επίμαχο δεν μας απαντήσατε. Παραμένουν σε κρεμότητα. Μα ποια θα ήταν η θέση σας, στο ενδεχόμενο καθιέρωσης, και αυτή είναι και η τελευταία μας ερώτηση, ενός εμβολιασμού στο γενικό πληθυσμό. Υποχρεωτικού. Πάνω, υποχρεωτικού, ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν θα σας απαντήσω εγώ σε αυτό. Γιατί? Όχι, και αν με ρωτάτε, δεν θα σας απαντήσω. Όχι, διότι χρειάζομαι πάρα πολλά δεδομένα για να το κάνω. Μάλιστα. Και μια οργανωμένη συζήτηση επ' αυτού. Εντάξει. Μπορούμε να το δεχόμαστε. Αν ήμουν εγώ στην κυβέρνηση, θα το είχα λύσει, αλλά δεν είμαστε. Επομένως, μια συζήτηση την οποία μας αρνήθηκε η κυβέρνηση να την κάνουμε για τις επιπτώσεις των μη εμβολιασμένων. Και ξέρετε ότι σε όλη την Ευρώπη, χθες το διάβαζα, σε γερμανικό τύπο, γράφεται ότι με κακό τρόπο για τη χώρα μας. Ναι. Ότι έχει τα πιο άδικα μέτρα και τα πιο σκληρά μέτρα για τους μη εμβολιασμένους σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Τώρα, σε λίγη ώρα, μετά από εσάς, θα έχουμε τον κύριο Τάκη Παναγιωτόπουλο, που είναι μέλος της Επιτροπής. Ίσως να μας απαντήσει εκείνος σε πράγματα που λογικά ένας πολιτικός ενδεχομένως δεν έχει ακόμα, όπως είπατε, όλα τα στοιχεία για να απαντήσει. Αλλά εμείς κρατάμε αυτό που μας είπατε για την ανάγκη οι γιατροί που δεν έχουν εμβολιαστεί να μην νοσηλεύουν ασθενείς, που είναι μια πολύ καθαρή θέση. Και την πρώτη σας τοποθέτηση, ότι είστε υπέρ του να υπάρχουν συνέπειες στους ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν πλαστά πιστοποιητικά. Ωραία. Όχι, και συνέπειες και για τους γιατρούς που οι νοσηλευτές. Και για εκείνους που τα παίρνουν. Και αυστηρές. Και αυτούς οι οποίοι αρνούνται να εμβολιαστούν, αλλά όχι με τη στέρηση μισθού, σωστά. Αναλογικά μέτρα, όχι με την απώλεια της δουλειάς τους. Με απώλεια δουλειάς, μάλιστα. Άλλο, μα δεν θα φύγει κανένας, θα ξαναγυρίσουν οι άνθρωποι. Το μισθό τώρα, το θέμα είναι για το μισθό μην χάσουν. Δεν είναι ο μισθός, σας εξήγησα ότι είναι θέμα απώλειας απώλειας εργασίας, μάλιστα. Για πάντα. Μάλιστα. Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεροβασίλη. Να είστε καλά. Γεια. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.